Αλληλούια, σας χαιρετώ και εγώ όλους στο όνομα του Ιησού. Και η Γραφή λέει, ό,τι κάνουμε με λόγο και με έργο, να το κάνουμε πάντα στο ισχυρό όνομα του Ιησού, έτσι. Να κλείσουμε τα τηλέφωνά μας και να βάλουμε την προσοχή στο λόγο του, έτσι. Καλησπέρα σας. Αλληλούια. Μπορούμε να βάλουμε την προσοχή μας στο λόγο του Θεού. Μετά, Γιάννη, μετά έχει άκουσα στον Κύριο. Για να ανοίξουμε στη Γένεση, σελίδα 17, και να δούμε έτσι το Λόγο του Θεού, τι έχει να μας πει ο Κύριος. Στη Γένεση, πρώτο κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο, 26, σελίδα 17, σελίδα 17. Να δούμε ένα υπέροχο μήνυμα από το Λόγο του Θεού που θα εργαστεί ο Κύριος στην καρδιά μας, έτσι. Το βρήκαμε όλοι. Γένεση, πρώτο κεφάλαιο, 26 εδάφιο, σελίδα 17. Και είπε ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση, και ας εξουσιάζει πάνω στα ψάρια της θάλασσας και πάνω στα πουλιά του ουρανού και πάνω στα κτίνη και πάνω σε ολόκληρη τη γη και πάνω σε κάθε αρπετό που σέβεται επάνω στη γη. Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε, αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε και τους ευλόγησε ο Θεός και είπε σε αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη και κυρεύστε την και να εξουσιάζετε επάνω στα ψάρια της θάλασσας και πάνω στα πουλιά του ουρανού και πάνω σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι λέει εδώ πέρα, τι είπε ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και ομοίωση. Τι κάνει εδώ πέρα ο Θεός, δηλώνει τον εαυτό του στον πληθυντικό. Και σήμερα θέλουμε να δούμε για την ύπαρξη και το πρόσωπο του Θεού. Και μετά πια αυτό τι κάνει, λέει, ο Θεός δημιούργησε. Καταρχήν τι σημαίνει Θεός, σημαίνει ο Δημιουργός. Και τι λες, κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και ομοίωση. Δηλώνει τον εαυτό του στον πληθυντικό. Και έχουμε τη Νέα Διαθήκη και ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα από τρία πρόσωπα. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και σήμερα θέλουμε να δούμε, ο Θεός είναι ένας, Θεός είναι τρία πρόσωπα. Θέλουμε να δούμε και την ύπαρξη και την προσωπικότητα του Θεού. Που σημαίνει ο Θεός τι κάνει, είναι ένας Θεός, αλλά μέσα από την Αγία Γραφή αποκαλύπτεται μέσα από τρία πρόσωπα. Είναι ο Πατέρας, ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Και στην ουσία τι κάνει, έχουμε την οικογένεια του Θεού. Έχουμε τον Πατέρα να συνεργάζεται με τον Ιησού και με το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε τον Χριστό να συνεργάζεται με το Άγιο Πνεύμα και τον Πατέρα. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα να συνεργάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό για ένα σκοπό, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην ουσία τι κάνει ο Θεός, μας διδάσκει κάτι, ότι υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Αν ο Θεός μπορεί να λειτουργεί τριαδικά σε ένα σχέδιο, σε ένα κομμάτι, σε μία αποστολή, σημαίνει η Εκκλησία είναι πολλά μέλη, και μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κομμάτι. Η οικογένεια είναι πολλά μέλη, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα. Μας διδάσκει τη συνεργασία. Ενώ ο Θεός είναι ένας Θεός, αλλά για να μας διδάξει τι είναι ενότητα, τι είναι συνεργασία, τι είναι σεβασμός και αναγνώριση, βλέπουμε από τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και μαθαίνουμε. Βλέπουμε τον Υιό να σέβεται απόλυτα τον Πατέρα. Και μαθαίνουμε σεβασμό. Βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα να σέβεται απόλυτα τον Υιό και τον Πατέρα και μαθαίνουμε σεβασμό. Βλέπουμε την απόλυτη συνεργασία του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και μαθαίνουμε συνεργασία για ένα σκοπό. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα να κάνουμε άνθρωπο, το δηλώνει στο πληθυντικό. Και ο άνθρωπος τι κάνει, είναι εικόνα και ομοίωση Θεού. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει μια τριαδική λειτουργία. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, έχει ψυχή και έχει και ένα σώμα. Και λειτουργεί σαν ένας άνθρωπος. Έχουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και λειτουργεί ως ένας Θεός.
που σημαίνει μαθαίνουμε μέσα από την ύπαρξη του Θεού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει μια τριπλή λειτουργία. Έχει πνεύμα, ψυχή και σώμα. Αλλά λειτουργεί σαν ένας άνθρωπος. Εργάζεται σαν ένας άνθρωπος. Και ο Θεός αγαπάει τον έναν άνθρωπο που είναι εικόνα και ομοίωση Θεού. Για να δούμε λιγάκι στο δεύτερο κεφάλαιο στη Γένεση. 2.19. Να δούμε 2.19. Να δούμε λιγάκι για την ομοίωση και την εικόνα που έχει ο άνθρωπος του Θεού. Για να το δούμε. Σελίδα 18 Γένεση, δεύτερο κεφάλαιο και στο 19. Το βρήκαμε. Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε από τη γη από όλα τα ζώα του χωραφιού και από όλα τα πουλιά του ουρανού και τα έφερε προς τον Αδάμ για να δει πώς θα το ονομάσει και τι όνομα θα έδινε ο Αδάμ σε κάθε έμψυχο αυτό και να είναι το όνομά του. Και ο Αδάμ έδωσε ονόματα σε όλα τα κτίνη και σε όλα τα πουλιά του ουρανού και σε όλα τα ζώα του χωραφιού. Στον Αδάμ όμως δεν βρισκόταν βοηθός όμοιος με αυτόν. Τι έκανε ο Θεός? Έκανε όλα τα έμψυχα, τα ζώα, τα πουλιά και τι έκανε? Τα έδωσε μετά στον άνθρωπο. Και τι να κάνει ο άνθρωπος? Θα τους δώσει όνομα. Στην ουσία ο άνθρωπος είναι ένα παιδί του Θεού και είναι ένας μικρός Θεός. Έχει εξουσία πάνω σε όλα τα πλάσματα του Θεού και στα ζώα και στα πουλιά. Γι' αυτό ο Θεός του έδωσε την εξουσία να τα ονομάσει. Πώς είναι ο Θεός που έχει εξουσία στα πάντα? Έτσι είναι και ο άνθρωπος μια πνευματική ύπαρξη και έχει εξουσία σε όλα τα έμψυχα ζώα, πουλιά και ερπετά που ο Θεός του έδωσε. Και τον έκανε ο Θεός τον άνθρωπο ένα μικρό Θεό επάνω σε όλα τα έμψυχα ζώα επάνω στη γη. Που σημαίνει ο Θεός είναι πνεύμα, ο άνθρωπος έχει πνευματική ύπαρξη και μπορεί να εξουσιάζει σε όλα τα πλάσματα τα έμψυχα. Κάτι που μόνο ο Θεός το κάνει. Στην ουσία ο άνθρωπος είναι ένας μικρός Θεός, ένα παιδί του Θεού. Έχει εξουσία επάνω σε αυτή τη γη, επάνω σε όλα τα έμψυχα ζώα και πουλιά, γιατί ο Θεός του έδωσε την εξουσία να μπορεί να τα ονομάσει και να είναι πάνω από όλα αυτά. Που σημαίνει ο άνθρωπος είναι κάτι ανώτερο και έχει πνευματική εξουσία να μπορεί να κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο και να μπορέσει να δοξάσει τον Θεό Πατέρα και να μπορεί ο Θεός να εργαστεί, γιατί στην ουσία τι κάνει η αμαρτία? Κάνει τον άνθρωπο να μην ξέρει να ζει. Αντί να ζει σαν βασιλόπουλο, βγαίνει από το παλάτι και ζει έξω στον δρόμο, σαν ζητιάνος. Στην ουσία ο άνθρωπος είναι ένα βασιλόπουλο του Θεού. Είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο Θεός τον έκανε και τον πρίκησε. Και εξαιτίας της αμαρτίας έχασε τα δικαιώματα, έπεσε στην πτώση, και έρχεται τώρα ο Χριστός να ξαναφέρει τον άνθρωπο στην αρχική του θέση στον παράδεισο και να του ξαναδώσει πνευματικά δικαιώματα. Γι' αυτό ο Θεός του έδωσε εξουσία να ονομάσει όλα τα ζώα, όλα τα πουλιά και πάνω σε αυτή τη γη ο άνθρωπος να είναι κυρίαρχος. Να εξουσιάσει τα πάντα, να φέρει καρπό και να δοξαστεί ο Θεός. Γι' αυτό το μήνυμα του Χριστού ήταν ένα, μετανοήστε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, είναι εντός μας. Ο Θεός εργάζεται τη δικιά του Βασιλεία και τη δικιά του αποκατάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν θα δούμε ένα ζώο να είναι εικόνα και ομοίωση Θεού. Δεν θα δούμε το λιοντάρι να μπορεί να εξουσιάζει τα πάντα. Ο άνθρωπος εξουσιάζει. Γιατί είναι εικόνα και ομοίωση Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να εξουσιάζει, γιατί είναι πνευματική ύπαρξη. Έτσι και ο Θεός πρίκησε τον άνθρωπο να μπορεί να έχει εξουσία πάνω σε αυτή τη γη και να δοξαστεί ο Θεός. Αρκεί να κάνει σωστά, καλή χρήση την εξουσία, που σημαίνει μπορούμε να κυριαρχήσουμε σε αυτή τη γη, ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στα προβλήματα, γιατί ο Θεός μας πρίκησε με πνευματική εξουσία. Γι' αυτό ο εχθρός είναι κάτω από τα πόδια μας. Πού είναι ο διάβολος? Είναι κάτω από τα πόδια σου. Δεν έχει καμία δύναμη, αλλά μπορεί να σε τρομάξει και να σε φοβήσει. Όταν εμείς ξέρουμε την αλήθεια του Θεού, είναι κάτω από τα πόδια μας. Έχουμε εξουσία 100% επάνω στη δύναμη του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, σας δίδω εξουσία, να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς.
και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και δεν μπορεί να σας βλάψει. Τι μπορεί να κάνει? Μόνο να σου κεντήσει τη φτέρνα. Γιατί να σου κεντήσει τη φτέρνα? Γιατί η φτέρνα είναι σκληρό σημείο καθώς πατάμε. Και δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, ένα τσίπημα μόνο. Είναι το πιο σκληρό σημείο στον άνθρωπο. Αλλά εσύ μπορείς να του σπάσεις το κεφάλι όπως το έσπασε ο Χριστός. Τι έκανε ο Χριστός? Έσπασε το κεφάλι του Σατανά. Το ίδιο κάνουν και τα δικά του παιδιά. Έχουμε πνευματική εξουσία. Να κυριαρχήσουμε και να περπατήσουμε με την αγάπη και την αλήθεια του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό δεν έχει κανένα ζώο, κανένα ερπετό, κανένα πουλί την εξουσία να κυριαρχεί. Μόνο ο άνθρωπος. Γιατί έχει πνευματική φύση. Και όλα είναι κάτω από το Θεό και κάτω από τον άνθρωπο. Τι είναι ο άνθρωπος? Ένας μικρός Θεός. Μπορεί να ζήσει δημιουργικά καρποφόρα, μόνο ο Θεός δημιουργεί. Μπορεί και ο άνθρωπος να ζήσει δημιουργικά. Κανένα ζώο δεν μπορεί να δημιουργήσει. Μόνο ο άνθρωπος δημιουργεί. Με τον λόγο, με τη σκέψη, με τη σοφία, με τη γνώση, με το μυαλό. Είναι δημιουργικό ο άνθρωπος. Μόνο ο Θεός δημιουργεί και έδωσε στον άνθρωπο αυτή την εξουσία να δημιουργήσει και να ζήσει με καλά έργα για να δοξαστεί ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε χρήση την ικανότητα σωστά. Γιατί στο παρελθόν, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάναμε κακή χρήση την εξουσία. Αντί να δημιουργήσουμε καλά πράγματα, δημιουργήσαμε καταστροφή στον εαυτό μας και σε άλλα πράγματα. Γίναμε καταστροφικοί. Ενώ ο Θεός θέλει να είμαστε δημιουργικοί, μπορούμε να είμαστε, γιατί είμαστε πρικισμένοι από τον Θεό και ο Θεός στηρίζει αυτό το κομμάτι γιατί εκείνος το επέλεξε. Αν ο Θεός μπορεί να δημιουργεί, μπορεί και ο άνθρωπος να μεγαλώνει και να έχει δημιουργικότητα. Δημιουργεί μια οικογένεια, δημιουργεί μια δουλειά, δημιουργεί συντροφιές, παρέες. Είναι δημιουργικό όλο, κοινωνικό. Και έτσι δοξάζεται ο Θεός, γιατί είμαστε πληθυσμένοι. Ενώ ο Σατανάς τι θέλει να κάνει? Θέλει να μεταστρέψει αυτή την εξουσία και να την κάνουμε καταστροφικά χρήση στη ζωή μας. Ενώ ο Θεός θέλει να την κάνουμε δημιουργικά χρήση, καλά, και να φέρουμε καλό καρπό, καλά πράγματα και να δοξαστεί ο Θεός. Είμαστε καλεσμένοι με εξουσία από το Θεό. Είτε το πιστεύουμε, είτε όχι, είμαστε πρικισμένοι από το Θεό με εξουσία Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει, κάθε ένας που τον δέχτηκε, του έδωσε εξουσία ο Κύριος, να είναι ένα πνευματικό παιδί του Θεού. Όσοι τον δέχτηκαν έχουν πνευματική εξουσία. Αναγεννηθήκανε στο πνεύμα και υπάρχει εξουσία στο πνεύμα. Να μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί για καλά πράγματα και όχι για καταστροφικά. Τι κάνει ο Σατανάς? Μεταστρέφει την αλήθεια. Δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια, αλλά μπορεί να τη μεταστρέψει. Επειδή η αλήθεια είναι από το Θεό, δεν μπορεί να χαθεί, είναι του Θεού. Και τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να τη μεταστρέψει. Πώς είναι ένα μαχαίρι? Είναι ένα όργανο. Μπορείς να το πάρεις να κόψεις ψωμί, μπορεί να το πάρει όμως να κάνει έγκλημα. Το μεταστρέφει ο διάβολος. Δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια ο Σατανάς, γιατί η αλήθεια είναι του Θεού. Δεν μπορεί να τη σβήσει, αλλά μπορεί να μεταστρέψει την αλήθεια. Καθώς πλανεί τον άνθρωπο και τον κάνει χωρίς να τον καταλάβει καταστροφικό. Και για τον εαυτό του, αλλά και για άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό είμαστε πρικισμένοι από τον Θεό να έχουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό. Για να πάμε, θα το δούμε σε 7 ωραίες αποκαλύψεις. Το είδαμε 1-2, να πάμε σελίδα 9-41, στον Ισαΐα να πάμε. Στο 6 κεφάλαιο, Ισαΐας 6. Ο Ισαΐας είχε μια πνευματική αποκάλυψη από εκεί. Και πόσο ωραία είναι όταν ο Θεός μας αποκαλύπτεται. Τι όμορφο είναι. Όταν παίρνουμε αποκάλυψη, φεύγουμε από τον εαυτό μας, χανόμαστε. Φεύγουμε από τα γήινα πράγματα. Γιατί ο Θεός μας είναι ουράνιος, είναι πνευματικός. Φεύγουμε από την μιζέρια της σάρκας. Και ερχόμαστε στο μεγαλείο του πνεύματος. Για να το δούμε. 9.41 Ισαΐας 6. Και κατά το χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Ωζίας, είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο ψηλό και υπερυψωμένο και το κράσπεδό του γέμισε το ναό. Πήρε μια αποκάλυψη. Και
Και από πάνω στεκόταν σε ραφείο και κάθε ένα είχε 6 φτερούγια, με τα 2 σκέπαζε το πρόσωπο του και με τα άλλα 2 σκέπαζε τα πόδια του και με τα υπόλοιπα 2 πετούσε και το ένα έκραζε και το άλλο έλεγε. Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ολόκληρη γη είναι γεμάτη από τη δόξα του και οι παραστάτες της θύρας έστηκαν από τη φωνή εκείνου που έκραζε και ο οίκος γέννησε από καπνό. Και τότε είπα, ο ταλέπορος εγώ, επειδή χάθηκα για το λόγο ότι είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη και κατοικώ ανάμεσα σε λαό με ακάθαρτα χείλη, επειδή τα μάτια μου είδαν τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων. Ο Ισαΐας μόλις είδε την Αποκάλυψη, συναισθάνθηκε ότι είναι πολύ αμαρτωλός. Και θυμάμαι όταν συνάντησα τον Κύριο και αναγεννήθηκα, η πρώτη μου επαφή ήταν αυτό το πράγμα. Όταν με επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα, ξαφνικά πέρασε μέσα από το νου μου όλη η ζωή που είχα κάνει σαν ένα βίντεο, εικόνες. Και κατάλαβα μέσα μου πόσο αμαρτωλός είμαι και πόσο μακριά είμαι από το Θεό, γιατί είναι Αποκάλυψη. Και ο Ισαΐας τι κάνει, βλέπει μια όραση το θρόνο του Κυρίου και τα χερουβίμ να λατρεύουνε το Θεό. Και το πρώτο που συναισθάνεται είναι την αμαρτωλότητά του. Και σε ένα περιβάλλον όπου ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του, συναισθανόμαστε αυτό το κομμάτι, την αγιότητα του Θεού. Και πόσο ελλειπείς είμαστε μπροστά στον Άγιο Θεό. Και λέμε σαν τον Ισαή, ο ταλέπορος άνθρωπος είναι. Πόσο αμαρτωλός είναι εκείνο. Τι κάνει ο Θεός, μας ξεγυμνώνει. Μας φανερώνει τον εαυτό μας και κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Γιατί κανένας δεν έχει δικαιοσύνη που μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ένα πανί κομμένο, κουρελιάρικο. Η δικαιοσύνη μας είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Και τι λέει εδώ πέρα, χάθηκα λέει ο Ισαΐας, κατοικώ ανάμεσα σε ανθρώπους αμαρτωλούς. Γι' αυτό όλοι είμαστε αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό και κατοικούμε σε μια κοινωνία που ζει η αμαρτία. Και τι λέει εδώ πέρα, στο 6. Και τότε πέταξε προς εμένα ένα φτάχι, σεραφείμ έχοντας στο χέρι του ένα κάρβουνο φωτιάς που πήρε από τη λαμπίδα από το θυσιαστήρι και το άγγιξε στο στόμα μου και είπε, δες αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε και η αμαρτία σου καθαρίστηκε. Και ένας άγγελος του Κυρίου ήρθε και τον άγγιξε. Πήρε από το θυσιαστήριο, από το θρόνο του Θεού χάρη και άγγιξε τον Ισαΐα και καθαρίστηκε για να μπορεί ο Κύριος να του μιλήσει παρακάτω και να τον αποστείλει. Για να το δούμε. Και στο 8 και άκουσα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε ποιο θα αποστείλω και ποιο θα πάει για μας και τότε είπα ναι, εγώ απόστειλε με Κύριε. Που σημαίνει τι γίνεται και λέει εδώ πέρα πάλι ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του στον πληθυντικό. Παίρνει την Αποκάλυψη ο Ισαΐας, ακούει μια φωνή και λέει ποιος θα πάει για μας, η φωνή του Κύριου. Μιλάει πάλι στον πληθυντικό. Ο Θεός τι κάνει, πάλι δηλώνει τον εαυτό του στον πληθυντικό και αποστέλνει τον Ισαΐα για το σχέδιο του Θεός. Που σημαίνει όλα αυτά είναι προφητικά για την προσφορά του Ιησού Χριστού. Και καθώς το αίμα του Χριστού έρχεται στη ζωή μας, μας καθαρίζει, μπορούμε να πλησιάσουμε τον Άγιο Θεό. Και μπορούμε να υπηρετήσουμε την αποστολή του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι ζωντανός και μιλάει στους ανθρώπους. Δόξα στον Κύριο. Και τι κάνει ο Θεός, πάλι φανερώνει τον εαυτό του στον πληθυντικό. Προσέξτε, η φύση και το κάλεσμα του Θεού είναι ένας Θεός. Η διακονία του Θεού είναι μια τριαδική αποκάλυψη, τρία πρόσωπα. Ο Θεός αποκαλύπτεται τριαδικά για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για να το δούμε λιγάκι. 1557, Αλφα Κορινθίους, στο 15 και στο 23. Θα δούμε γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται με τρία πρόσωπα, ενώ είναι ένας Θεός. Για να το δούμε. 1557, 15 Αλφα Κορινθίους 23. Το βρήκαμε όλοι. Ο καθένας όμως σύμφωνα με τη δική του τάξη, ο Χριστός είναι η επαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού στην παρουσία του. Μιλάει για την αρπαγή.
Ύστερα θα είναι το τέλος όταν παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα και καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη. Επειδή πρέπει να βασιλεύσει μέχρι ότου βάλει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια. Ο τελευταίος εχθρός καταργείται, ο θάνατος. Ποιος είναι ο τελευταίος εχθρός του ανθρώπου και του Χριστού? Ο θάνατος είναι. Που σημαίνει ο Χριστός τι κάνει? Υπάρχει μια γενιά που δεν θα πεθάνει. Και όσοι πέθαναν θα αναστηθούν. Η εξουσία του θανάτου έχει νικηθεί επάνω στο σταυρό. Και ο Χριστός τι κάνει? Θα υποτάξει κατά πάντα αυτή την εξουσία. Για να το δούμε. Επειδή όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και όταν πει ότι όλα είναι υποταγμένα, είναι φανερό ότι εξαιρείται αυτός που υπέταξε σε αυτό τα πάντα. Και όταν τα πάντα υποταχθώ σε αυτό, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε εκείνον ο οποίος υπέταξε σε αυτόν τα πάντα, ώστε να είναι ο Θεός τα πάντα σε όλα. Έχουμε την αρπαγή της Εκκλησίας και την πρώτη Ανάσταση. Όσοι πέθαναν Χριστό θα αναστηθούν. Έχουμε τη χιλιετή βασιλεία. Έχουμε τη δεύτερη Ανάσταση που θα γίνει τελική κρίση. Και όταν γίνει και η δεύτερη Ανάσταση, ο Υιός τι κάνει? Θα υποταχθεί κατά πάντα στο Θεό. Θα σταματήσει η διαγωνία του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Τριαδικότητας. Και τότε θα μπούμε σε μια άλλη διάσταση πνευματική, γι' αυτό λέει κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, κατά μέρος καταλαβαίνουμε. Όταν έρθει το τέλειο, τότε ο Θεός θα αποκαλυφθεί στο λαό του με έναν άλλο τρόπο που δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε μέχρι ότε εξαλειφθεί ο τελευταίος εχθρός, ο θάνατος. Που σημαίνει τότε ο Κύριος τι κάνει? Ο Υιός θα παραδώσει τα πάντα στον Πατέρα. Τότε μετά δεν θα χρειάζεται να μας πει ο Θεός τι είναι η αμαρτία. Γιατί δεν θα υπάρχει πλέον αμαρτία. Δεν θα υπάρχει πλέον θάνατος. Και θα μπούμε στην απόλυτη πλήρη γνώση του Θεού. Γι' αυτό το καλύτερο είναι μπροστά και μας περιμένει. Αλλά από την ώρα που ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, επειδή βλέπετε ότι ο άνθρωπος θα πέσει και πέφτει στην αμαρτία, προφητεύει την αποκατάσταση και το έργο του, καθώς αποκαλύπτεται τριαντικά για να εργαστεί πάνω στον άνθρωπο. Όταν έρθει το τέλειο θα σταματήσει αυτή η διακονία του Θεού. Και τότε ο Κύριος των δυνάμεων θα είναι κατά πάντα ο ίδιος ο Κύριος της ζωής μας. Σε μια άλλη διάσταση, ενώ στην ουσία ο Θεός είναι ένας Θεός, δηλώνει τον εαυτό του μέσα από τρία πρόσωπα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, πηγαίνω στον Πατέρα, λέει. Και στην ουσία τώρα ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα από τρία πρόσωπα. Είναι ο Πατέρας, είναι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ενώ στην ουσία είναι η διακονία του Θεού. Αλλά στην ουσία είναι μια προσωπικότητα, ένας Θεός είναι. Όταν αγαπάς τον Πατέρα, αγαπάς τον ένα και αληθινό Θεό. Όταν αγαπάς τον Υιό, αγαπάς τον ένα και αληθινό Θεό. Όταν αγαπάς το Πνεύμα, αγαπάς τον ένα και αληθινό Θεό. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει τότε ο ίδιος ο Υιός θα παραδώσει τα πάντα στον Πατέρα. Τώρα δεν έχει έρθει το τέλειο. Ζούμε σε μια κοινωνία που υπάρχει αμαρτία, έχουμε αμαρτία στη ζωή μας, έχουμε αδυναμίες, δεν γνωρίζουμε κατά πάντα τα πράγματα, κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, κατά μέρος καταλαβαίνουμε, όταν όμως έρθει το τέλειο, ξεκινάει μια άλλη διάσταση. Τότε δεν θα υπάρχει θάνατος, δεν θα υπάρχει αμαρτία, δεν θα υπάρχει αδυναμία, δεν θα υπάρχει φθορά, δεν θα υπάρχει κούραση, δεν θα υπάρχει γύρανση, δεν θα υπάρχει ασθένεια. Θα έρθει το τέλειο τότε. Που σημαίνει ο Θεός θα μας βάλει σε άλλη διάσταση πνευματική που τώρα το πνεύμα μας δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό. Είναι κάτι απερίγραπτο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός τον πήρε μέχρι τον τρίτο ουρανό, λέει. Και η Γραφή λέει ότι υπάρχουν τρία επίπεδα στον ουρανό. Και είδε πράγματα, λέει. Και κατάλαβε και το έδωσε ο Θεός να καταλάβει εν μέρει κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα μιλήσει και να τα πει γιατί δεν μπορεί να τα καταλάβει ο άνθρωπος. Που σημαίνει είναι άλλη διάσταση του πνευματικού, ατελείωτη και έχει ένα μεγάλο επίπεδο χάρης για να μπορούμε να λάβουμε το Θεό στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Γι' αυτό σήμερα μπορούμε να χαρούμε τον Πατέρα, ο Θεός είναι Πατέρας. Μπορούμε να χαρούμε τον Χριστό, ο Θεός είναι Σωτήρας. Μπορούμε να χαρούμε το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός είναι Φίλος. Φανερώνει τον εαυτό του στη ζωή μας. Φανερώνεται απλά και μας διδάσκει. Δηλαδή, αν δούμε όταν ο Αβραάμ συνάντησε το Μελχίσεντεκ. Έτσι, ένα ουράνιο όν. Προφανώς είναι ο ίδιος ο Χριστός, ένας άγγελος του Θεού. Ο Χριστός λέει αρχιερέας κατά την τάξη Μελχίσεντεκ. Μπορείς να εξηγήσεις τι σημαίνει Μελχίσεντεκ. Δεν μπορεί να εξηγήσεις. Όπου και να πας σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου, δεν μπορείς να εξηγήσεις τι είναι ο Μελχίσεντεκ. Είναι μια ονομασία ουράνια. Αλλά ο Θεός τι κάνει. Επειδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το υπέρτατο πνευματικό, τι κάνει. Φανερώνεται στη διάσταση που ζούμε ότι είναι ένας πατέρας και όλοι ξέρουμε τι είναι ο πατέρας. Που έχει ένα παιδί και κάποιοι τι κάνουν, θανατώνουν το παιδί του. Και αυτός ο πατέρας αντί να τιμωρήσει τους ανθρώπους, τους δέχεται σαν δικά του παιδιά. Έρχεται στη δικιά μας διάσταση να μας διδάξει. Και μετά τι κάνει, όχι μόνο μας συγχωρεί, αλλά έρχεται και κατοικεί και μέσα μας μετά. Γιατί στην ουσία η δικιά μας αμαρτία οδήγησε τον Χριστό στο Σταυρό. Αν ο Θεός μας δίδασκε με τους τύπους, τους ουράνιους, δεν θα μπορούσαμε να τους καταλάβουμε. Αυτοί οι τύποι είναι για τα επόμενα βήματα όταν έρθει το τέλειο. Που σημαίνει τώρα ο Θεός μας διδάσκει στην κατάσταση που ζούμε, σε αυτή τη διάσταση και παίρνουμε εν μέρει μία γεύση από τα πνευματικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την απλότητα του Θεού. Σκεφτείτε πόσο απλός είναι ο Θεός. Συστήνεται ότι είναι πατέρας, έχει ένα παιδί και οι άνθρωποι σκοτώνουν το παιδί του. Και αντί να τιμωρήσει τους ανθρώπους που θανατώσαν το παιδί του, τους παίρνει σαν δικά τους παιδιά, τους υιοθετεί τους ανθρώπους. Και τι κάνει. Κατοικεί μέσα και τους δίνει κληρονομιά αυτά που είχε για το γιο του, όλη τη διαθήκη, όλη την ευλογία. Και μας δείχνει στο επίπεδο που ζούμε την αγάπη του. Γιατί ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Τι είναι ο Θεός, είναι μόνο αγάπη. Αν μας δίδασκε ο Θεός με τους τύπους του Μελχίσεντεκ, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Γι' αυτό ο Θεός τι κάνει, η αγάπη είναι κοντά και μας διδάσκει. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει πατέρας, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει κάποιος να σου κάνει κακό, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να συγχωρέσεις και μας βοηθάει να καταλάβουμε στη διάσταση που ζούμε την αγάπη του. Γιατί στην ουσία ο Θεός τι κάνει, μας προσεγγίζει. Πώς είναι ένας άνθρωπος, γίνεται μερμήτη για να μιλήσει στα μερμήτια. Γι' αυτό ο λόγος γίνεται άνθρωπος. Ο λόγος που δημιουργεί τα πάντα παίρνει σάρκα και οστά και έρχεται στο δικό μας επίπεδο. Έρχεται μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, μιλάει με τους ανθρώπους, προσεύχεται για τα προβλήματά τους, τους αγγίζει, τους αγαπάει, τους ευλογεί, τους πλαχνίζεται, κλαίει για τον άνθρωπο, τον συμπονάει, δακρύζει, πλένει τα πόδια. Μας διδάσκει ο Θεός. Και για να διδαχτούμε κοιτάμε στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα που δεν έχω καμία διαφωνία. Δεν θα δούμε ποτέ στη Γραφή ο Πατέρας να διαφωνεί με τον Υιό, ούτε με το Άγιο Πνεύμα. Και ο σκοπός του Θεού είναι αυτός, όλοι οι άνθρωποι να μην διαφωνούν. Έτσι το έκανε ο Θεός. Όλοι οι άνθρωποι να έχουν ένα στόχο. Δεν θα δούμε ποτέ τη Γραφή τον Πατέρα να ανταγωνίζεται τον Υιό και να ανταγωνίζεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν θα δούμε ποτέ τη Γραφή το Πνεύμα να ζηλεύει τον Υιό ή ο Υιός να ζηλεύει τον Πατέρα. Θα δούμε απόλυτη αρμονία. Γιατί το έβαλε ο Θεός, για να διδαχτούμε τι σημαίνει ενότητα, τι σημαίνει συνεργασία και τι σημαίνει πνευματική ζωή από τον ίδιο το Θεό στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. 1689 Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο. 1689 Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο και 4. Αποκάλυψη 1-4. Το βρήκαμε όλοι. 1 και 4. Ο Ιωάννης προς τις 7 εκκλησίες που είναι στην Ασία, χάρη να είναι σε εσάς και ειρήνη από αυτό που είναι ον, ο ίν και ο ερχόμενος και από τα 7 πνεύματα τα οποία είναι μπροστά στο θρόνο του και από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο μάρτυρας, ο πιστός, ο πρωτότοπος από τους νεκρούς και ο άρχοντας του βασιλιάδου της γης, σε αυτό που μας αγάπησε, κρατήστε, μας αγάπησε,
μας ένωσε από τις αμαρτίες με το αίμα του και ο οποίος μας έκανε βασιλιάδες και ιερείς στον Θεό και Πατέρα του, σε αυτόν ήρθε να είναι η δόξα και η κυριαρχία εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Τι έκανε ο Θεός μέσα από τον Χριστό? Πρώτον, μας αγάπησε. Δεύτερον, μας καθάρισε από τις αμαρτίες με το αίμα του Υιού. Και τρίτον, μας έδωσε δικαιώματα να γίνουμε βασιλείς και ιερείς. Τι σημαίνει βασιλείς? Να ζήσουμε πνευματικά και να ξαναπάρουμε τη χαμένη πνευματική εξουσία. Και τι σημαίνει ιερέας? Να γίνουμε λειτουργοί και υπηρέτες του Θεού. Αυτό σημαίνει βασιλόπουλος ζω πνευματικά και ιερέας σημαίνει είμαι λειτουργός. Τρία πράγματα. Μας αγάπησε ο Θεός με τον Χριστό. Μας καθάρισε από όλες τις αμαρτίες με το αίμα του. Γι' αυτό και η εξουσία του θανάτου θα υποταχθεί ο θάνατος. Είναι νικημένος. Και τρίτο, μας έδωσε τα χαμένα δικαιώματα, που σημαίνει η σχέση με τον Άγιο Θεό στηρίζεται στην προσφορά του Ιησού στο σώμα, στη θυσία και το αίμα. Γιατί το σώμα του Χριστού έχει ευεργεσίες μέσα. Και το αίμα του Ιησού έχει ευεργεσίες και λέει χαμένα δικαιώματα. Κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει τον Άγιο Θεό αν δεν παίρνει χάρη μέσα από το σώμα και δικαίωμα μέσα από το αίμα. Τότε μπορούμε να πλησιάσουμε τον Άγιο Θεό και τότε σαν να έρχεται ένας Αρχάγγελος και μας καθαρίζει, που είναι το αίμα του Ιησού που μας κάνει να προσεγγίζουμε τον θρόνο του Θεού, που σημαίνει η σχέση μας με τον Άγιο Θεό είναι πνευματική και στηρίζεται στη θυσία του Ιησού Χριστού. Και τότε καταλαβαίνουμε γιατί ο Θεός είναι ένας, γιατί ο Θεός φανερώνεται με τρία πρόσωπα, για ποιο λόγο το κάνει. Και έτσι αποκτάμε μια κατανόηση πνευματική από τον ίδιο τον Θεό. Στην ουσία ο Θεός αποκαλύπτεται, καθώς εμείς υποκλεινόμαστε στην προσφορά του Ιησού Χριστού. Δεν ανακαλύπτεται ο Θεός, αποκαλύπτεται. Πώς αποκαλύπτεται? Όταν ταπεινωνόμαστε στο Σταυρό και στη θυσία, παίρνουμε χάρη. Και τότε λέμε σαν τον Ισαή, «Ω Κύριε, πόσο αμαρτωλοί είμαστε». Και τότε λέει ο Θεός, «Τώρα είμαι εγώ για σας εδώ». Ξεκινάει η δικιά μου η χάρη. Και αρχίζει το αίμα του Ιησού και μας καθαρίζει. Και τότε προσεγγίζουμε το θρόνο του Θεού. Και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τον Άγιο, υπέροχο Θεό στη ζωή μας. Αγαπάμε ένα σπουδαίο Θεό. Υπηρετούμε ένα σπουδαίο Θεό που μας λέει μόνο αλήθειες. Αν αυτό που απολαμβάνουμε τώρα είναι σπουδαίο και δεν το αλλάζουμε με τίποτα στη ζωή μας. Και αν ρωτήσεις ένα χριστιανό να του πεις, αν σου δώσουν όλα τα πλούτη του κόσμου, εγκαταλείπεις τον Θεό. Ένας αληθινός χριστιανός δεν τον εγκαταλείπει. Αν τώρα αυτό που λαμβάνουμε είναι σπουδαίο, σκεφτεί τον, όταν έρθει το τέλειο, τι είναι. Όταν έρθει το τέλειο, δεν θα ξέρεις τι είναι πόνος. Θα προσπαθείς να θυμηθείς κάτι κακό και δεν θα θυμάσαι. Θα εξαλειφθεί από μέσα σου κάθε ανάμνηση κακή και θα σκέφτεσαι μόνο καλά, θα επιθυμείς μόνο καλά και θα ζεις μόνο καλά, το τέλειο του Θεού. Και όλα αυτά είναι χάρη είναι. Και στην ουσία ο διάβολος τι κάνει, κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να σβήσει το Ευαγγέλιο, να το εξαφανίσει. Γιατί είναι αλήθεια, το Θεό δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά μπορεί να μεταστρέψει την κατανόηση των ανθρώπων πάνω στο Ευαγγέλιο και να κάνει τους ανθρώπους να φύγουν μόνοι τους από το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ακέραιο σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί ο Σατανάς να σβήσει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι το Θεό και μένει αιώνια, είναι δυνατή. Αλλά μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αποστραφούν την αλήθεια, να τους πλανήσει. Και έρχεται τώρα η αγάπη του Θεού που είναι ισχυρή να βοηθήσει τον κόσμο και να λάβουν ιδιαίτερη χάρη οι άνθρωποι στη ζωή τους. Έτσι, για να πάμε Εβραίους 10. 1650 σελίδα, Εβραίος 10:26. Αυτό σίγουρα έχει κάποια βαθιά μηνύματα μέσα, πολύ βαθιά. Σήμερα θα δούμε κάτι πιο, κάτι άλλο. 1650-10-26. Βρήκαμε όλοι. Επειδή αν εμείς αμαρτάνουμε θουλούς, αφού λάβουμε τη γνώση της αλήθειας, δεν απολύπτεται πλέον θυσία για τις αμαρτίες, αλλά κάποια φοβερή αναμονή κρίσης,
και έξαψε φωτιάση η οποία πρόκειται να καταφάει τους ενάντιους, αν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσή με βάση τη μαρτυρία, δύο αιτιών μαρτύρων πεθαίνει χωρίς έλεος. Στοχαστείτε πόσο χειροτέρα τιμωρία θα κριθεί άξιος αυτός που καταπάτησε τον Υιό του Θεού και νόμισε κοινό το αίμα της Διαθήκης, με το οποίο αγιάστηκε και έπεσε το πνεύμα της χάρης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή ξέρουμε σε αυτόν που είπε σε μένα, είχε ανταπόδοση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και πάλι ο Κύριος θα κρίνει το λαό του, είναι φοβερός το να πέσει κάποιος στα χέρια του ζωντανού Θεού. Αυτό έχει βαθιές προεκτάσεις, αλλά θέλουμε να δούμε κάτι. Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι συνδεδεμένο με το αίμα. Όταν εμείς δείχνουμε σεβασμό στο αίμα της Διαθήκης, τότε το αίμα της Διαθήκης κάνει το πνεύμα να είναι το πνεύμα της χάρης στη ζωή μας. Και δεν θέλουμε κανένας να είναι κάτω από κρίση, αλλά όλοι κάτω από χάρη Θεού. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα είναι συνδεδεμένο με το αίμα. Και όταν εμείς παίρνουμε το αίμα του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα χάρης στη ζωή μας. Μας κάνει και καταλαβαίνουμε, μας κάνει και αντιλαμβανόμαστε, που σημαίνει όταν τιμάμε τον Σταυρό και τη θυσία, το πνεύμα της χάρης είναι κοντινά στη ζωή μας. Που σημαίνει η θυσία είναι ενωμένη με το πνεύμα. Και για να έχουμε το πνεύμα πρέπει να κρατάμε τη θυσία. Για να μένουμε στη θυσία τότε έχουμε το πνεύμα. Γιατί το αίμα και το πνεύμα είναι συνδεδεμένα. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της χάρης της Νέας Διαθήκης. Γιατί η Νέα Διαθήκη είναι Διαθήκη χάρης. Και θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν το μεγαλείο του Σταυρού. Να καταλάβουν τη μεγάλη αλήθεια της αγάπης του Θεού. Και ο Σταυρός χωράει όλο τον πλανήτη. Όλοι χωράνε μέσα στη χάρη του Θεού. Όλοι χωράνε μέσα στην αγάπη του Θεού. Όλοι χωράνε μέσα στη σωτηρία του Θεού. Γιατί το αίμα του Ιησού μας συμφιλιώνει με το πνεύμα της χάρης του Θεού. Για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Για να πάμε και ένα τελευταίο να δούμε, 1649, Εβραίους 10, πάλι 19. Εβραίους 10, 19. 1649, Εβραίους 10, κεφάλαιο 19. Έχοντας λοιπόν, αδελφοί, την παρησία να μπούμε μέσα στα Άγια διαμέσου του αίματος του Ιησού, μέσα από έναν καινούργιο και ζωντανό δρόμο, τον οποίο καθιέρωσε σε εμάς διαμέσου του καταπετάσματος του, δηλαδή της Απόστου, και έχοντας έναν μεγάλο ιερέα για τον οίκο του Θεού, ας πλησιάσουμε με αληθινή καρδιά, με πληροφορία πίστης, έχοντας τις καρδιές μας καθαρισμένες από πονηρή συνείδηση. Και λουσμένη το σώμα με καθαρό νερό, ας κρατάμε την ομολογία της ελπίδας σας αλευτή, επειδή είναι πιστός αυτός που υποσχέθηκε, και ας φροντίζουμε ο ένας για τον άλλο, παρακινώντας σε αγάπη και σε καλά έργα, μην αφήνοντας το να συνερχόμαστε μαζί, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς, αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλο, και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η μέρα. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον και να ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου και να μπαίνουμε με θάρρος στο περιβάλλον του Κυρίου, στα Άγια των Αγίων εξαιτίας του αίματος του Ιησού. Γιατί ο χρόνος του Κυρίου πλησιάζει. Έρχεται να μας παραλάβει ο Κύριος. Και αυτό το φθαρτό θα μεταμορφωθεί. Που σημαίνει η θύρα του Θεού να ανοιχτεί, να έρθει κάθε άνθρωπος. Για να μπορεί να μπει στο περιβάλλον της παρουσίας του Θεού εξαιτίας της προσφοράς του αίματος του Ιησού Χριστού. Έχουμε δικαίωμα και παρησία να ερχόμαστε στο θρόνο του Θεού και να μιλάμε στο Θεό Πατέρα και να βρίσκουμε χάρη και να μας δέχεται ο Θεός εξαιτίας της αγάπης του μέσα στο Χριστό. Γι' αυτό ο θρόνος του Θεού είναι πάντα ανοιχτός. Τα Άγια των Αγίων είναι πάντα ανοιχτά. Και αυτό πρέπει να προτρέπουμε τους ανθρώπους. Να έρθουν στο περιβάλλον της παρουσίας του Θεού. Γιατί το αίμα του Ιησού δίνει δικαίωμα σε κάθε άνθρωπο. Να έρθει μέσα στο περιβάλλον του Κυρίου και να ευχαριστήσει τον Θεό Πατέρα μέσα στη ζωή του. Δόξα στον Κύριο. Που σημαίνει πού στηρίζεται η σχέση με τον Άγιο Θεό? Στην προσφορά του Ιησού Χριστού. Εκεί στηρίζεται η κοινωνία με τον Θεό. Εκεί στηρίζεται η αποκάλυψη με τον Θεό. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο μεγάλος Θεός είναι πολύ απλός Θεός. Είναι πολύ φιλικός Θεός.
είναι πολύ προσιτός Θεός. Αυτός ο υπέρτατος δημιουργός μπορεί να μας κάνει να καταλαβαίνουμε, είναι φιλικός. Αυτό λέγεται αποκάλυψη. Αυτό λέγεται χάρη από τον Θεό. Θέλουμε χάρη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει άφθονη χάρη. Πού είναι η χάρη? Στην προσφορά του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να κτίσουμε τη σχέση μας γιατί με λένε Δήμο, γιατί σε λένε Παναγιώτη Γιάννη. Κτίζουμε τη σχέση μας στη θυσία. Και τότε ο Θεός δέχεται τον Δήμο γιατί παίρνει χάρη ο Δήμος από τον Χριστό. Μόνο η χάρη μας κάνει και πλησιάζουμε τον Θεό. Γιατί είμαστε σαν τον Ισαΐα άνθρωποι ακαθάρτων χειλαίων. Και τίποτα άρρωστο και μολυσμένο δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Και σκεφτείτε ο Άγιος Θεός ο Παντοδύναμος να έρχεται και να πλησιάζει έναν ακάθαρτο άνθρωπο. Πώς το κάνει αυτό? Διαμέσου της αγάπης του. Γι' αυτό είπαμε η αγάπη είναι ο σύνδεσμος. Η αγάπη μπορεί να κάνει τον Άγιο να πλησιάσει κάτι αμαρτωλό. Η αγάπη. Η αγάπη είναι κάτι διαχρονική που δεν τελειώνει, δεν χάνεται ποτέ. Μπορεί να κάνει τον Άγιο Θεό να αγγίξει κάτι άρρωστο, κάτι αμαρτωλό. Η αγάπη το κάνει. Γιατί ο Θεός πάνω απ' όλα είναι αγάπη. Δεν μας έκανε να τα ταλαιπωριόμαστε, αλλά μας έκανε να είμαστε κοντά του. Η αμαρτία έφερε την ταλαιπωρία στη ζωή. Ευχαριστούμε και Θεό. Γι' αυτό και εγώ κάποτε θυμάμαι έλεγα Θεέ μου, γιατί με έκανες να υπάρχω. Τα έβαζα με τον Θεό γιατί ταλαιπωριόταν η ζωή μου. Και θεωρούσα ότι ο Θεός είναι υπεύθυνος για την κατάρα αυτή. Θεωρούσα τη ζωή μου ότι είναι κατάρα. Ο Θεός δεν με έκανε να ταλαιπωριέμαι. Είναι καλός ο Θεός. Και ο κόσμος δεν ξέρει τον Θεό. Δεν τον ξέρει τον Θεό. Και ο Θεός θέλει να μας πει ποιος είναι. Είναι καλός ο Θεός. Είναι προσιτός ο Θεός. Είναι συγχωρητικός ο Θεός. Είναι αγαθός ο Θεός. Δεν είναι τιμωρός. Κάποιος μας μπερδεύει και μας φλανεί. Δεν είναι ο Θεός. Είναι ο διάβολος. Δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια, αλλά μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να πλανηθεί, να τον κάνει και να ακολουθήσει λάθος δρόμους. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, είμαι ο καλός ποιμένας και ήρθα να καλέσω το πρόβατο που έχασε τον δρόμο. Και όλοι ήμασταν πρόβατα που χάσαμε τον δρόμο και υπάρχουν εκατομμύρια πρόβατα που χάσαν τον δρόμο, αλλά υπάρχει ένας καλός ποιμένας που τους περιμένει. Και αυτός ο καλός ποιμένας δεν διώχνει κανένα πρόβατο. Τους αγαπάει όλους, τους συγχωρεί όλους, τους δέχεται όλους και έχει για όλους μια καλή θέση. Γι' αυτό η παραβολή με τον άσωτο Υιό θα μας διδάξει πολλά. Όταν επέστρεψε ο άσωτος Υιός, ο πατέρας έκανε μεγάλο γλέντι. Έτσι είναι όταν επιστρέφει ένας άνθρωπος από την αμαρτία, ο πατέρας κάνει γλέντι. Και οι άγγελοι στον θρόνο χορεύουν και τραγουδάνε από τη χαρά τους. Γιατί μία ψυχή επιστρέφει στη Βασιλεία του Θεού. Που σημαίνει ο Θεός είναι καλός Θεός. Γι' αυτό τώρα την άλλη εβδομάδα έχουμε και το Πάσχα. Θα είμαστε εδώ και Τετάρτη και Κυριακή. Και συνέχεια το Ευαγγέλιο είναι πασχαλινό Ευαγγέλιο. Έχει καλά νέα, έχει ανάσταση μέσα. Έχει ευλογημένα πράγματα. Που σημαίνει ο Θεός είναι καλός Θεός, είναι φιλικός. Αν μας έλεγε εγώ είμαι ο υπέρτατος, δεν θα μπορούσε κανένα να τον πλησιάσει. Αλλά έρχεται στο επίπεδο που είμαστε για να έρθει κοντά μας, να μας φιλήσει, να μας ενθαρρύνει, να μας παρηγορήσει. Και εκεί που λέμε εμείς τώρα τελειώσαμε, λέει ο Θεός, τώρα ξεκινάμε. Είναι πάντα μπροστά. Γι' αυτό η πίστη δεν πεθαίνει ποτέ. Η πίστη δεν χάνεται ποτέ. Η πίστη πάντα βλέπει μπροστά. Η πίστη πάντα πιστεύει σε αυτό που είναι ο Θεός. Και η πίστη είναι κτισμένη στην αγάπη και στη γνώση του. Γι' αυτό αν δεν έχουμε γνώση, δεν μπορούμε να πιστέψουμε σωστά. Η γνώση μας κάνει να πιστέψουμε σωστά. Αν δεν έχουμε τη γνώση του Θεού, πώς θα πιστέψουμε σωστά? Θα πιστέψουμε λάθος, άρρωστα, φτωχά. Και τότε κάποιος θα μας παγιδεύσει και θα μας χτυπήσει, που είναι ο εχθρός είναι. Ποιος είναι αυτός που παγιδεύει? Είναι ο εχθρός, ο διάβολος, το πονηρό πνεύμα. Ο Θεός είναι πάντα καλός και ελευθερώνει και είναι πάντα συγχωρητικός. Δόξα στον Κύριο. Χαιρόμαστε που ο Κύριος μας φανερώνει την αγάπη Του, τα ελέη Του και το ποιο είναι το αύριο μας είναι καλό. Γι' αυτό αν υπάρχουν μπροστά σου βουνά, τα ναι είναι καλά. Τα βουνά θα γίνουν παιδιά. Με την απλότητα, με την ανάπαυση, με την ηρεμία, με τη σοφία, ο Θεός δεν ταράζεται.
Ο θρόνος του Θεού δεν ταράζεται, είναι πάντα ισχυρός. Εμείς πρέπει να ησυχάσουμε στην ανάπαυση του Θεού, γιατί αν εσύ ξέρεις ότι ο Θεός έχει 10 δρόμους, ο Θεός έχει 1.010. Και εσύ μπορεί να καταλάβεις μέχρι το 10. Ο Θεός έχει 1.010. Και θυμάμαι κάποτε θα το κάνω μια ομολογία. Περίμενα κάτι από το Θεό και δεν μου το έδινε ο Θεός. Να επιμένω με πίστη συνέχεια. Αλλά ήξερα από 1 μέχρι εκεί, μέχρι το 10 εκεί. Και σε αυτό που ήξερα έμενε, και είναι σωστό αυτό. Και μου λέει ο Θεός, όχι μέχρι εκεί, θα πας παραπέρα. Δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα το παραπέρα. Ήταν κλειστό το πνεύμα, μέχρι εκεί καταλάβω. Και όσο εγώ δεν πήγαινα, δεν γινόταν αυτό που περίμενα. Ο Θεός επέμενε. Όταν λέω, Κύριε, αφού θέλεις παραπέρα, θα πάω και παραπέρα. Και μόλις είπα, έδωσα το θέλω μου, ανοίξαν οι καταράκτες του ουρανού. Και τότε άρχισα να διδάσκουμε άλλα πράγματα που μέχρι τότε δεν τα καταλάβαινα. Αλλά υπήρχε και κίνδυνο να τα είχα πολεμήσει στον παρελθόν γιατί δεν τα καταλάβαινα. Και τότε διδάχτηκα την σοφία του Θεού, τον πλούτο τη αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός έχει πολλούς τρόπους, πλούσιους. Είναι πάντα μπροστά. Ποτέ δεν έχασε τον δρόμο του Θεός. Είναι πάντα μπροστά να βοηθήσει τα παιδιά του. Γι' αυτό να είμαστε πάντα ανοιχτοί στον Θεό. Γιατί το αύριο μας είναι πάντα στα χέρια του Θεού. Δόξα στον Θεό. Να κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού που είναι καλός. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την αλήθεια του Σταυρού και την χάρη. Και να κρατήσουμε κάτι. Ό,τι ο Θεός είπε, δεν μπορεί ο διάβολος να το κάνει να χαθεί. Γι' αυτό σήμερα το Ευαγγέλιο ακούγεται σε όλο τον πλανήτη. Η κόλαση δεν μπόρεσε να κάνει το Ευαγγέλιο να σβήσει. Δεν μπόρεσε. Γιατί ο Θεός αυτό που είπε είναι διαχρονικό, ο λόγος του μένει. Αλλά τι κάνει ο διάβολος, πλανεί τους ανθρώπους. Γι' αυτό σήμερα η Αγία Γραφή έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του πλανήτη. Και μπορεί κάθε ένας να έχει το λόγο του Θεού. Γιατί ο Θεός, ο λόγος του είναι δυνατός, δεν χάνεται. Είναι κυρίαρχος. Και πρέπει να κτίσουμε τη ζωή μας στα λόγια του Θεού. Στην πίστη του Θεού. Γιατί δεν υπάρχει πίστη έξω από το λόγο του Θεού. Ρωμαίος 10:17. Η πίστη έρχεται δια της ακοής του λόγου του Θεού. Για σκέψου να κατέβαινε το Άγιο Πνεύμα εδώ στην Εκκλησία και να μας έλεγε τώρα ορολογίας που έρχεται σε 10. Και να μας έλεγε τι θα καταλαβαίναμε. Αλλά ο Θεός τι κάνει, έρχεται στο επίπεδο που είμαστε. Και μας διδάσκει στο επίπεδο που είναι το επιτρεπτό και καταλαβαίνουμε. Όταν καταργηθεί και ο τελευταίος εχθρός, ο θάνατος, τότε θα παραδώσει ο Υιός τη βασιλεία στον Πατέρα τα πάντα και θα ξεκινήσει μια άλλη διάσταση που δεν μπορούμε τώρα να την καταλάβουμε. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη δεν έχει τέλος. Το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν έχει τέλος. Είναι σαν να ξεκινάει όταν τελειώνει. Τελειώνει με τη χάρη του Θεού. Που σημαίνει στο ξεκινάει η χάρη. Τι είναι η χάρη, ατελείωτη. Δεν μπορεί να σταματήσει η χάρη, είναι κάτι απερίγραπτο. Η χάρη μπορεί να έχει τέλος. Δεν έχει τέλος η χάρη. Η χάρη δεν έχει τέλος. Η χάρη έχει πάντα αρχή. Γι' αυτό θέλουμε χάρη στη ζωή μας. Τι θέλουμε, χάρη. Τι έχει χάρη, πάντα αρχές έχει. Όταν ξεκινάει η χάρη, πάντα έχουμε φρέσκη αρχή. Αρχή έχει. Ποτέ η χάρη δεν έχει τέλος. Αλλά χρειαζόμαστε καινούργια χάρη συνέχεια στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας τη δίνει πλούσια και να τη λάβουμε απλά στη ζωή μας. Έτσι. Να κρατήσουμε τον λόγο του, να σηκωθούμε λιγάκι, να τον ευχαριστήσουμε. Να ψάλλουμε.